Στο βίντεο αυτό δίνονται ορισμένες οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση του καρμπιρατέρ στα λισοπρίωνα. Κατά τη διαδικασία αυτή, τη διαδικασία της ρύθμισης δηλαδή του καρμπιρατέρ, προσπαθούμε να ρυθμίσουμε το καρμπιρατέρ με σκοπό την ομαλή και αποδυτική λειτουργία του κινητήρα, λαμβάνοντας υπόψη και τις στροφές ρελαντί, αλλά και τις μέγιστες στροφές λειτουργίας, καθώς και όλη την περιοχή λειτουργίας του να δουλεύει, να λειτουργεί ομαλά. Η ρύθμιση αυτή συνήθως γίνεται όταν γίνει μια επισκευή στο μηχανάκι μας, στο αλυσοπρίωνο, ή κάποια συντήρηση, ή γενικώς όταν δούμε ότι υπάρχει λόγος να επέμβουμε. Γενικώς θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα καρμπιρατέρ από αλυσοπρίωνο δεν είναι κουρδιστήρι να ξεριθμιστεί έτσι εύκολα. Οι βίδες δηλαδή δεν ξεριθμίζονται. Γι' αυτό πριν να αρχίσουμε να κάνουμε ρυθμίσεις, θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι όλα τα εξαρτήματα του κινητήρα και ειδικά το φίλτρο αέρα και το φίλτρο βενζίνης είναι σε άψογη λειτουργική κατάσταση. Εδώ για παράδειγμα, αν ανοίξουμε, υπάρχει το φίλτρο του αέρα που καταλαβαίνουμε ότι ένα φίλτρο αέρα το οποίο είναι γεμάτο με βρωμιές θα δυσκολέψει την αναπνοή του κινητήρα, άρα και την παρασκευή του μείγματος, όπως και το φίλτρο βενζίνης που βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή, πάλι αν έχει φράξει. Συνήθως κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού γίνεται αυτό, από πριονίδια κλπ. Όταν βάζουμε βενζίνη. Αυτό λοιπόν θα επηρεάσει τη λειτουργία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε καλή κατάσταση για να κάνουμε τις ρυθμίσεις. Τα σημεία ρύθμισης είναι τρία. Εάν πλησιάσουμε εδώ πέρα, θα δούμε σε αυτό εδώ το αλυσοπρίωνο, έχουμε μία, δύο, τρεις τρύπες και μία τρίτη εδώ πέρα. Και είναι αντίστοιχα τρεις βίδες. Εάν βάλω το καπάκι, θα δείτε ότι υπάρχουν τα σύμβολα L, H και TAF. Το TAF είναι για να ρυθμίσουμε το ρελαντί, θα δούμε σε λίγο πώς γίνεται αυτό. Το L είναι για να ρυθμίσουμε, είναι η βίδα για να ρυθμίσουμε στις χαμηλές στροφές, το καρμπιρατέρ, και το H από το high στις υψηλές στροφές. Αυτό γίνεται με ένα κατσαβίδι, συνήθως ίσχυο στα πιο παλιά, ενώ στα καινούργια υπάρχει ποικιλία που θα τη δείξω σε λίγο από κατσαβίδια. Για να καταλάβουμε αυτές οι βίδες που είναι και πώς επιδρούν για να μπορέσουμε να κάνουμε τη ρύθμιση, θα δούμε ένα σχεδιάκι από ένα καρμπιρατέρ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα καρμπιρατέρ και στο σημείο αυτό βλέπουμε το τσοκ, ενώ εδώ είναι η πεταλούδα γκαζιό. Εδώ είναι το πάνω μέρος που έχουμε πει και σε άλλο βίντεο, που είναι το αντλητικό σύστημα, η μεμβράνη που αντλεί το καύσιμο, και εδώ είναι η ρυθμιστική μεμβράνη. Τα σημεία που εστιάζουμε είναι η βίδα L που τη βλέπουμε εδώ πέρα. Η βίδα αυτή λοιπόν βλέπετε ότι είναι μία βίδα κονική η οποία επιτρέπει να ρυθμίσουμε τη ροή καυσίμου σε αυτούς εδώ τους δύο διαχύτες που επηρεάζουν το ρελαντί και την μετάβαση στις χαμηλές στροφές, στη μερική λειτουργία, και μετά θα πάμε στην πλήρη λειτουργία. Αυτή η βίδα λοιπόν, όταν την βιδώνουμε, κλείνει τη ροή καυσίμου προς τους διαχύτες, ενώ όταν την ξεβιδώνουμε ανοίγει τη ροή καυσίμου. Λογικό είναι λοιπόν, βιδώντας την, να ρίχνουμε τις στροφές στις χαμηλές, στο ρελαντί, και ξεβιδώνοντάς την να τις ανεβάζουμε. Η δεύτερη βίδα που επεμβαίνουμε είναι η βίδα high της ρύθμισης στις υψηλές στροφές. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτό εδώ το σημείο, πάλι είναι μια κονική βίδα η οποία όταν τη βιδώνουμε φράζει το σημείο αυτό, όταν την ξεβιδώνουμε το ανοίγει, και αυτή επιτρέπει ανοίγοντάς τη για παράδειγμα να ανεβάσουμε τις μέγιστες στροφές, γιατί επιτρέπει να περάσει το καύσιμο περισσότερο ή λιγότερο προς τον κεντρικό διαχύτη που έχει να κάνει με το πλήρες φορτίο και τις πλήρες στροφές. Άρα δηλαδή έχουμε δει τη βίδα L που δείξαμε προηγουμένως το σημείο που βρίσκεται, το βλέπουμε πάνω στο καρμπιρατέρ, τη βίδα HIG, και υπάρχει και μία βίδα η οποία επεμβαίνει απευθείας στην πεταλούδα γκαζιού, η βίδα TAF, για να ρυθμίζει το ρελαντί. Αν πάρουμε ένα καρμπιρατέρ, να το δούμε στην πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το καρμπιρατέρ. Οι βίδες που λέγαμε είναι, εάν προσέξετε, η βίδα L, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται στην κάμερα, είναι σκαλισμένο ανάγλυφο το L στη μία βίδα, και στην άλλη είναι το H. Να τις γυρίσω λίγο από εδώ, το L και το H. Και αυτή η βίδα
είναι η βίδα η οποία επενεργεί απευθείας την πεταλούδα του γκαζιού. Δηλαδή, αυτή τη βίδα έτσι και την βιδώσω, σηκώνει την πεταλούδα γκαζιού. Την ανοίγει λίγο παραπάνω για να ρυθμίσουμε τις στροφές. Συνήθως το κάνουμε αυτό για να ρίξουμε τις στροφές ή να τις ανεβάσουμε. Συνήθως όταν θέλουμε να ρυθμίσουμε την αλυσίδα να μην περιστρέφεται. Οι άλλες δύο βίδες είναι οι βίδες που επεμβαίνουμε για να κάνουμε τις ρυθμίσεις στο μείγμα για τις χαμηλές και τις υψηλές στροφές. Είναι λοιπόν η βίδα L, εδώ, η βίδα H και η βίδα TAF. Βιδώνοντας αυτές τις βίδες, είπαμε, κλείνουμε βενζίνη και ρίχνουμε στροφές και ανοίγοντάς τις, ανοίγουμε βενζίνη και ανεβάζουμε τις στροφές. Έτσι λοιπόν είναι οι βίδες στο καρμπιρατέρ. Τώρα, από εκεί και πέρα βασικά τα καρμπιρατέρ είναι προρυθμισμένα από τα εργοστάσια κατά τη δοκιμή τους και οι τιμές δίνονται στο manual. Αυτές οι τιμές όμως στο manual δύναται να αλλάξουν κατά τη λειτουργία ενός αλυσοπρίωνου. Για παράδειγμα στο Husqvarna η βασική ρύθμιση λένε ότι είναι για το L μία στροφή καθώς και για το S μία στροφή. Δηλαδή βιδώνουμε τέρμα τις βίδες αυτές, H και L, και τις ξεβιδώνουμε κατά μία στροφή. Έτσι έχουμε τη βασική ρύθμιση. Αυτό όμως δύναται να αλλάξει κατά τη διάρκεια ζωής και λειτουργίας του αλυσοπρίωνου, διότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν, όπως για παράδειγμα το κλίμα, το υψόμετρο που δουλεύει ένα αλυσοπρίωνο, η ποιότητα του καυσίμου, καθώς και η λειτουργική κατάσταση του κινητήρα. Άρα πρέπει να προβούμε, εκτός από τη βασική ρύθμιση, μετά την επισκευή και με τη συντήρηση, σε μια τελική ρύθμιση, όπως λέγεται. Τα προαπαιτούμενα που χρειάζονται για να κάνουμε τη ρύθμιση αυτή θα είναι να κάνουμε μια μερική προθέρμανση στον κινητήρα, όχι πλήρης προθέρμανση, να το βάλουμε να ζεσταθεί συνήθως γύρω στα δεκάλεπτο. Να έχουμε ένα καθαρό φίλτρο αέρα που είδαμε προηγουμένως, διότι αν ρυθμίσουμε το καρμπιρατέρ μας με βρώμικο φίλτρο αέρα, θα έχει ως συνέπεια, όταν αλλάξουμε το φίλτρο αέρα ή το καθαρίσουμε, να έχουμε ένα δύναμο μείγμα, γιατί θα περνάει περισσότερος αέρας με τις ρυθμίσεις βενζίνης για λιγότερο αέρα. Η ρύθμιση πάντα πρέπει να γίνεται με την αλυσίδα και τη λάμα επάνω εγκατεστημένες, και αυτό είναι για να δημιουργεί την απαραίτητη αντίσταση στον κινητήρα μέσω της καμπάνας, και εννοείται ότι θα πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα ασφάλειας. Τα απαιτούμενα εργαλεία είναι τα εξής. Καταρχήν χρειαζόμαστε στα πιο παλιά ένα κατσαβίδι. Το κατσαβίδι το βλέπετε εδώ πέρα, είναι ίσιο. Του βάζω όμως αυτό εδώ το ταερά, μπορούμε να βάλουμε ένα σύρμα οτιδήποτε, και ο μόνος λόγος που το βάζουμε είναι για να μετράμε τις στροφές. Δηλαδή ξεκινώντας από εδώ είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε πότε έχουμε κάνει μισή στροφή ή μία στροφή ή ένα τέταρτο της στροφής. Κάποια που είναι για αυτή τη δουλειά έχουν ένα σαν δείχτη επάνω για να μπορούμε να μην μπερδευόμαστε. Τα καινούργια καρμπιρατέρ όμως έχουν διάφορες βίδες. Εδώ βλέπετε ένα σετ το οποίο αποτελείται από 2, 4, 6, 8 κατσαβίδια, το οποίο μπορούμε να βρούμε σε οικονομική τιμή και στο διαδίκτυο. Και το άκρο του βλέπετε ότι καταλήγει σε πολύσφινο με 21 δόντια, απλό D, με 7 δόντια πολύσφινο, τύπος Pacman, διπλό D, εξάγωνο, μικρό D, μικρό Pacman κλπ. Αυτά λοιπόν είναι τα κατσαβίδια τα οποία θα πρέπει να έχουμε τώρα ανάλογα το τι καρμπιρατέρ έχουμε να ρυθμίσουμε, και προβλέπεται να υπάρχει, ιδίως σε επαγγελματικό επίπεδο, ένας μετρητής στροφών. Αυτός λοιπόν είναι ένας μετρητής στροφών, τον οποίο μπορούμε να βρούμε και στο διαδίκτυο, είναι αρκετά οικονομικός. Έχει αυτό εδώ το μανταλάκι το οποίο το βάζουμε στο μπουζοκαλώδιο του κυλίνδρου. Δηλαδή, να σηκώσω το καπάκι εδώ να σας το δείξω. Σε αυτό εδώ το σημείο το πιάνουμε για να μπορέσουμε με τη βοήθεια του να βλέπουμε τις στροφές, γιατί πρέπει να βρούμε τις στροφές του ρελαντί για να το ρυθμίσουμε και τις μέγιστες στροφές. Αυτές τις στροφές τις βρίσκουμε σε κάποιο manual που έχει. Συνήθως, ας πούμε, για το συγκεκριμένο είναι 2.500 στροφές ρελαντί και 12.000 στροφές οι μέγιστες. Τώρα, εάν δεν υπάρχει, εδώ τον βλέπουμε
πώς λειτουργεί. Βλέπουμε τον, ένα λεπτό, το μετρητή εγκατεστημένο για να γίνει αυτή η διαδικασία. Εάν δεν υπάρχει, αναγκαστικά θα γίνει μέτρηση εμπειρικά και με το αυτή. Καλό είναι όμως να υπάρχει αυτό το εργαλείο, ειδικά όταν δουλεύουμε έτσι πιο επαγγελματικά. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη μέτρηση ως εξής. Καταρχήν μετά την συντήρηση, να ξέχασα να πω ότι καλό είναι, αν κάνουμε μια επισκευή, αυτές τις βίδες πριν τις πειράξουμε, να τις βιδώσουμε, μετρώντας πόσες τροφές ήταν ξεβιδωμένες μέχρι να βιδωθούν και να τις σημειώσουμε σε ένα χαρτί και θα είναι ένας μπούσουλας για να ξεκινήσουμε, αν θέλουμε, στη ρύθμιση μετά. Δηλαδή να καταγράψουμε τις ήδη τιμές που είχε, αν και εφόσον λειτουργούσε βέβαια σωστά. Επίσης, να μην ξεχάσω να πω ότι υπάρχουν καρμπιρατέρ πλέον που δεν έχουν τέτοιες βίδες, είναι τα λεγόμενα auto-tune. Έχουν αρκετές εταιρείες και έχουν σβάρνα, όπου οι βίδες αυτές ελέγχονται ηλεκτρομαγνητικά μέσω ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας από κάποιο εγκέφαλο. Και εννοείται ότι πλέον υπάρχει και διάγνωση στα λισοπρίωνα αυτά. Στη βασική ρύθμιση, λοιπόν, αρχικά ξεβιδώνω το H και το L. Τα βιδώνω τέρμα και τα ξεβιδώνω μία στροφή το καθένα. Στη συνέχεια, ξεκινάμε το αλυσοπρίωνο, το ζεσταίνουμε για 10 περίπου λεπτά, ενώ η άνη αλυσίδα περιστρέφεται, ξεκινάω να ρίξω λίγο τις τροφές, δηλαδή μπορεί να έχει πάνω από τις τροφές ρελαντί, να έχει, ξέρω εγώ, 3.000, θα σταματήσω να γυρίζει η αλυσίδα παίζοντας με τη βίδα TAF. Δεν θα πειράξω ακόμα τις βίδες αυτές, την L και την H. Θα ρίξω λοιπόν τις στροφές με τη βίδα TAF, θα την ξεβιδώσω και θα κατέβουν οι στροφές για να μην γυρίζει η αλυσίδα. Πρώτα θα ρυθμίσω στις χαμηλές στροφές, δηλαδή θα πειράξω τη βίδα L και θα παίξω και με τη βίδα TAF πάλι και στη συνέχεια θα προσπαθήσω να ρυθμίσω τις υψηλές στροφές, το H. Να πούμε ένα tip, ας πούμε, τώρα εδώ για το L. Θα προσπαθούμε, να βάζοντας το μετρητή, να βρούμε τις υψηλότερες στροφές του ρελαντί. Δηλαδή, όταν είναι οι στροφές 2.500 υψηλότερες, θα προσπαθήσουμε από τη βιασική ρύθμιση να παίξουμε λίγο δεξιά-αριστερά τη βίδα H, βιδώντας, ξεβιδώντας ελάχιστα, περίπου 1/4, για να είμαστε στις στροφές της μέγιστης, τις οποίες θα τις βλέπουμε από το μετρητή στροφών. Στη συνέχεια, όταν τις φέρω εκεί που θέλω, ξεβιδώνω και λίγο ακόμα, ξεβιδώνω 1/4 και αν οι στροφές έχουν ανέβει και γυρίζει η αλυσίδα, μπορώ να παίξω από τη βίδα αυτή, από την πεταλούδα δηλαδή, από το ρελαντί, να κατεβάσω λίγο τις στροφές. Έτσι λοιπόν έχει γίνει η ιδανική ρύθμιση στα χαμηλά. Φυσικά το δοκιμάζω να δω να ανοίγει ομαλά τον γκάζι, να έχουμε ομαλή μετακίνηση προς τις υψηλότερες στροφές, να μην βουτάει όπως λέμε ο κινητήρας, να μην μπουκώνει. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι εάν την βίδα αυτή, την L στα χαμηλά, την έχω λίγο ανοιχτή, θα δυσκολεύεται να πάρει μπροστά και θα κάνει και κακή επιτάχυνση. Άμα την έχω πολύ ανοιχτή, θα μπουκώνει. Τώρα στη συνέχεια, αφού καταφέρουμε και στρώσουμε το μηχανάκι όσον αφορά το L, θα δοκιμάσουμε να πάμε στα υψηλά, να ρυθμίζουμε τη βίδα την H. Για να το κάνουμε αυτό, θα γκαζώσουμε τέρμα το μηχανάκι για 10 δευτερόλεπτα και θα το αφήσουμε να επανέλθει χαμηλά. Στη συνέχεια θα γυρίσουμε 1/4 την βίδα high αριστερά και θα ξαναγκαζώσουμε τέρμα πάλι για 10 δευτερόλεπτα. Ήδη το πριόνι, αφού θα έχουμε κάνει αυτό, θα δούμε ότι αλλάζει και ο θόρυβός του και στη συνέχεια μπορούμε να του δώσουμε άλλο ένα τεταρτάκι ακόμα, πάντοτε φυσικά παρατηρώντας τις μέγιστες στροφές που θα δείχνει ο μετρητής. Δεν χρειάζεται να το παρακάνουμε, να το αφήσουμε πολύ ανοιχτό, γιατί το πολύ ανοιχτό και θα βγάλει πολλά καυσαέρια το μηχανάκι και μπορεί να, ξεπερνώντας στροφές, να κάνει ζημιά στον κινητήρα. Ούτε και πολύ κλειστό, γιατί δεν θα μπορούμε να έχουμε τη μέγιστη ισχύ που θα πρέπει να αποδώσει. Συνοψίζοντας,
στο βιντεάκι αυτό είδαμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε από τις τρεις βίδες που έχουμε δυνατότητα το καρμπιρατέρ μετά από κάποια επισκευή ή από κάποια συντήρηση. Είδαμε τα προαπαιτούμενα και τα απαιτούμενα εργαλεία. Ευχαριστώ.